Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, είσαστε πάντοτε διασυνδεδεμένοι στο Spirit Web Radio και στην εκπομπή «Τα Κέσαρος Κέσαρη», Βιβί Μιχαήλ, επωνύμως, όπως κάθε Πέμπτη πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού και βεβαίως στην απόλυτη διάθεσή σας να μεταφέρω απόψεις, παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και σχολιανά στον αέρα. Δεν είμαι μόνη μου, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, για να μιλήσουμε σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει και με όλο αυτό το θόρυβο που έχει γίνει με την υπουργική απόφαση της κυρίας Μιχαηλίδου για την λειτουργία δομών που αφορούν στα παιδιά. Ξέρετε, στα 27 χρόνια λειτουργίας του, κυρίες και κύριοι, το Χαμόγελο του Παιδιού έχει βοηθήσει χιλιάδες παιδιά και το έργο που έχει παράξει είναι μοναδικό για τη χώρα. Και έχει τόσο έντονη παρουσία στο χώρο της παιδικής προστασίας που έχει γίνει πια θεσμός, ξέρετε. Να καλησπερίσω λοιπόν τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλώς ήρθατε στο Σπίρτο. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που μας δίνετε. Και μήπως αυτός είναι ο λόγος τελικά, μου δώσατε τώρα έναν λόγο που γίνεται όλα αυτά για το Χαμόγελο, σε βάρος του Χαμόγελο. Ξέρετε, αφήνουμε αυτό το ερωτηματικό. Ξέρετε, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς εδώ προσπαθούμε, έχουμε σαν μότο, να το πω στο σταθμό, επειδή 10 χρόνια βρισκόμαστε κοντά σας, όσα χρόνια είναι και σε λειτουργία ο σταθμός μας, επί 10 χρόνια στους ραδιομαραθωνίους, σκοπός μας είναι να χαρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα μπορούμε στα παιδιά. Και οποιοδήποτε προσπαθεί να σταματήσει αυτό το χαμόγελο, εμείς είμαστε απέναντί του. Απέναντι στο άδικο, γιατί η αλήθεια είναι που θέλουμε όλοι και δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε και με κανένα αντιδικία. Αυτό που είπε ένας συνάδελφός σας, αναστάτωση, έφερε μια αναστάτωση. Καλό είναι λοιπόν να, επειδή ξέρετε, δεν έβγαλα και πολύ άκρη από την κυρία Μιχαηλίδου, που παρακολούθησα πολύ προσεκτικά τις συνεντεύξεις που έδωσε και στον Αντένα, όπου ήσασταν μαζί και όπου ξεκίνησε αυτή, έτσι, έγινε γνωστή, μπορώ να πω, αυτή η διαμάχη που υπάρχει, αλλά και άλλες συνεντεύξεις που παρακολούθησα σε άλλους σταθμούς. Ομολογουμένως δεν κατάλαβα, είμαι και ξανθιά, ξέρετε, και δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό της κυρίας Μιχαηλίδου. Δεν θα το καταλάβετε ποτέ, γιατί μιλάει για κάτι που όλοι θέλουμε και αφήνει να εννοηθεί ότι εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή αφήνει να μιλάει για την παιδική προστασία και για την τάξη και για τους κανόνες, ποιος δεν θέλει κανόνες. Μιλάει για το ότι τα πράγματα πρέπει να είναι και πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά και πρέπει να είμαστε κοντά τους. Ποιος δεν το θέλει αυτό, ειδικότερα το χαμόγελο, μόνο στην πράξη το αποδεικνύεις και όχι στα λόγια. Και το χειρότερο απ' όλα, αποδομεί ότι είμαστε ο μόνος φορέας που έχουμε αντίρρηση. Ο μόνος φορέας που μιλάει, γιατί είμαστε και ο μόνος φορέας που δεν μας κάλεσε το τελευταίο διάστημα με συγκεντρώσεις που έκανε προκειμένου να πείσει τους άλλους φορείς να μην μιλάνε. Να μην φέρουν αντιδράσεις. Και για να είμαστε πιο αποδοτικοί σε αυτό που λέμε, είναι και να καταλάβει ο κόσμος τι παίζεται, είναι να πούμε ότι κάποια στιγμή βγήκε μέσα σε νομοσχέδιο άλλου Υπουργείου και από ό,τι μου έλεγαν οι βουλευτές δεν πήραν χαμπάρι τι έχει γίνει. Ένας νόμος που έβγαλε η κυρία Μιχαηλίδου που όριζε τις κυρώσεις για την υπουργική απόφαση που θα βγάλει. Επιτρέψτε μου για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, κύριε Γιαννόπουλε. Καταρχήν, αυτό γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση. Δεν περνάει ο νόμος αυτός από τη Βουλή. Να πω αυτό για τη σημασία. Πριν πούμε, δεν μπήκαμε ακόμη στην κοινή υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Να πούμε, είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για απόφαση υπουργική και το άλλο είναι νομοσχέδιο. Μάλιστα. Το οποίο ψηφίστηκε. Μιλάμε λοιπόν για ένα νομοσχέδιο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ατόπιμα που έγινε νομικό, ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε που λέει κυρώσεις για την υπουργική απόφαση που θα βγει είναι 100.000 συν 100.000 σε λίγο διάστημα, ακύρωση, το χειρότερο πράγμα είναι ακύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και να βάζει ίδια, όχι από το δικαστήριο, να βάζει ίδια Διοικητικό Συμβουλίο. Να ορίζει ίδια, δηλαδή ο Υπουργός Διοικητικό Συμβουλίο.
Σε ιδιωτικό φορέα, σε δομή. Σε ιδιωτικό φορέα, όχι τις δικές της δομές που είναι τα ιδρύματα. Σε ιδιωτικό φορέα να ορίζει το ΔΣ ή υπουργός ή ο εκάστοτε υπουργός. Ακριβώς. Και θα ορίζει τι θα γίνεται και μεταβατική περίοδος και αναστολή της λειτουργίας κλπ. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα, ξεκινάμε πρώτα από το πρώτο πράγμα, άσχετα τι ψηφίστηκε μετά. Ή τι θα γίνει, μπορεί να γίνει ένα λάθος μέσα σε ένα σπίτι, που έχουν γίνει κάποια προβλήματα από κάποιους ανθρώπους κατά καιρούς και τους στείλαμε εμείς τον εισαγγελέα. Έβαλε η άλλη κυρία και έβαλε πιπέρι στο παιδί, στο στόμα. Εδώ συζητάμε, κατευθείαν πήγε στον εισαγγελέα και είπε η δικαστή να, γιατί έχετε πιπέρι στην κουζίνα, δηλαδή τόσο πολύ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν και λάθος να γίνει, μπορεί να σου αναιρέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά να κλείσει όλο το χαμόγελο του παιδιού. Όχι μόνο το σπίτι το συγκεκριμένο που είχε κάποιο πρόβλημα, και που τελικά όταν κάνει κάτι ένα άτομο, θα καταδικαστεί το άτομο. Εκτός αν κάνει κάτι ο φορέας που είναι παράνομο, έτσι που υπάρχουν κάποιοι φορείς που κάνουν παράνομες διαδικασίες. Πάρα πολλοί φορείς και ΜΚΟ κάνουν παράνομο. Δεν ξέρω αν έχουν ελεγχθεί αυτές οι ΜΚΟ ή αν πληρούν προϋποθέσεις. Ας πούμε το σχολείο εκείνο, δεν ξέρω αν θυμόσαστε κύριε Γιαννόπουλε ή οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Στην Μύδια νομίζω ήταν που πηδάγανε οι μαθητές από τα Θρανία, κάνανε γέφυρα για να βγούνε. Αυτά τα κτίρια έχουν ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα για να. Για να υπάρχουν, πηγαίνουν τα παιδιά εκεί. Έχουνε... τα ιδρύματα. Ξεκινάμε από τα ιδρύματα. Συμπεριλαμβάνονται και αυτά τα κτίρια, ας πούμε, τα σχολιακά όχι, τα κτίρια. Όχι βέβαια. Είναι μόνο ιδιωτικοί φορείς. Τα δημόσια, ας πούμε, δεν. Που πηδάγανε οι μαθητές από τα Θρανία επάνω για να πάνε να κάνουν γέφυρα, να βγουν, να μην πνιγούν. Και οι ποινές που προβλέπονται 1-5 χρόνια. Μάλιστα. Αν δείτε τι λέει ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Μαρκής, ένας εξαιρετικός εισαγγελέας που έχει αφήσει ιστορία στη δικαιοσύνη, και η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου, η οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ στο θέμα των παιδιών, ήταν πάντοτε για μας είναι εισαγγελέας ανηλίκων, πραγματικά σε συνταράσει όταν σου λέει ότι καταλύει κάθε έννοια νομικής και άλλης διαδικασίας και δεν μπορεί αυτό το κείμενο να το φτιάξει ο νομικός. Και μετά ερχόμαστε λοιπόν όπου μας ζητάει να συμμετέχουμε σε μια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση. Μάλιστα. Μισό λεπτό κύριε Γιαννόπουλε, πάλι για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό στους ακροατές. Γιατί ξέρετε, οι ακροατές δεν καταλαβαίνουμε για υπουργικές αποφάσεις και όλα αυτά. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση? Να μπουν, η κυρία Μιχαηλίδου λέει, να μπουν κανόνες εκεί που δεν υπάρχουν τώρα πλέον. Αυτό λέει η κυρία. Πάμε. Μπράβο. Για να πάμε όμως εκεί, έγινε διαβούλευση. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε διαβούλευση και το χαμόγελο κατέθεσε πολύ σημαντικές και επικοδομητικές προτάσεις, ειδικότερα στο θέμα της φροντίδας. Το τονίζω, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες λέξεις μέσα σε αυτά. Φροντίδας των παιδιών από τους ανθρώπους που είναι είτε επιστημονικό είτε άλλο προσωπικό. Και το οποίο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι έχει βέβαια βγει στο τέλος. Άρα λοιπόν, αφού δώσαμε τις προτάσεις μας, έπρεπε να βγει στην διαβούλευση. Δεν το ανέβασε καθόλου το δικό μας το κείμενο, τις δικές μας προτάσεις. Καθόλου. Άρα εκεί δείχνει τι γίνεται. Έτσι λοιπόν έρχεται και ψηφίζεται χωρίς να περάσει από τη Βουλή, συζήτηση κλπ. Ακριβώς. Με fast track. Με fast track, με fast track διαδικασία. Και ο άνθρωπος που συνυπέγραψε, ο Νίκος ο Ταγαράς, ο οποίος ήταν και είναι, δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει, όταν ήταν ο μάχης τουλάχιστον και μετά, αγαπάει το χαμόγελο και το σπίτι στην Κόρινθο, που είναι από την Κόρινθο. Και μου λέει, υπέγραψε κάτι που δεν το ήξερα. Και ζητώ συγγνώμη. Καλά, δεν είναι ο πρώτος. Εδώ άλλοι υπογράφανε μνημόνια που δεν τα είχαν διαβάσει. Ναι, αυτό το είπε όμως και πάλι. Και είπε ότι υπέγραψε κάτι και ζητώ συγγνώμη και να δούμε πώς θα το σώσουμε τώρα και πώς θα το διορθώσουμε. Η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν διατείνεται ότι πρόκειται να μπουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και κανόνες, και συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας και ίδρυσης για τις. Με σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών. Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έτσι, μπράβο. Λέει λοιπόν ότι δεν μπορεί να έχεις παιδιά χωρίς κοινωνικούς λειτουργούς. Συγγνώμη. Εγώ προσωπικά η ίδια στους 10 ραδιομαραθωνίους έχω φιλοξενήσει 10 διαφορετικούς κοινωνικούς λειτουργούς.
Ένα α, αυτό που είπε, γιατί το λέει, δεν το λέει πάντοτε δημόσια, το λέει off the record, mm-hmm. ότι το χαμόγελο έχει παραπάνω από αυτά που ορίσαμε. Μάλιστα. Εγώ σας λέω, 10 χρόνια, 10 διαφορετικοί. Τους ακροατές μας, το μόνο πρόβλημα που τίθεται, και δεν είναι πρόβλημα, το καλό το κάνουμε κακό τελικά, είναι ότι τα σπίτια μας, mm-hmm. τα σπίτια του χαμόγελου, μας τα έδωσαν ή μας τα άφησαν από, από κληρονομιά mm-hmm. ή μας τα έδωσαν κάποιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι μέσα στη γειτονιά, είναι μέσα στο χωριό, είναι σπιτένια σπίτια. Μάλιστα. Δεν μπορείς. Έβαλε λοιπόν, γι' αυτό να διευκρινίσω. Πριν φτάσουμε στα σπίτια, κύριε Γιαννόπουλε, επιτρέψτε μου. Άρα λοιπόν εσείς δεν εμπίπτετε εκεί. Έχετε κοινωνικούς λειτουργούς. Ένα το κρατούμενο. Και κοινωνικούς και ψυχολόγους και παιδαγωγούς κλπ. Είστε συμβεβλημένοι εσείς ως δομή, είστε συμβεβλημένοι με νομικούς ή γιατρούς. Μα έχουμε το γιατρό. Τον παιδίατρο, τον οριλά, τον οφθαλμίατρο, τους ανθρώπους της γειτονιάς που είναι γιατί των παιδιών μας όπως είναι και τα άλλα σπίτια. Γιατί αυτό που γράφει και ο τρόπος που το λέει είναι τελείως ιδρυματικό. Έχουμε τα πολυιατρία μας, έχουμε τους γιατρούς μας, έχουμε τα ασθενοφόρα μας. Όταν γίνεται κάτι με ένα παιδί... Νομίζω ότι είστε ο μοναδικός φορέας που έχετε ασθενοφόρο για μεταφορά βρέφους. Βρεφών, παιδιών κλπ. Που είναι βέβαια... Είναι, δεν είναι για τα παιδιά το σπίτι, για τα παιδιά το σπίτι mm-hmm. γιατί ελίμον είναι για παιδιά. Βρεχοκόμους έχετε, κύριε Γιαννόπουλε. Όταν πρόκειται για... και έχουμε και μάλιστα, να σας πω το τελευταίο διάστημα, αποφεύγουμε να παίρνουμε τα βρέφη. Mm-hmm. Τα βρέφη πρέπει να πηγαίνουν κατευθείαν, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση, κατευθείαν στην αγκαλιά μιας οικογένειας. Είναι αυτό που λέμε ότι μας πήραν τηλέφωνο από έναν Δήμο, μάλλον από μια εισαγγελία, ότι θα πρέπει να σας στείλουμε ένα βρεφάκι. Mm-hmm. Ήταν 4-5 μηνών. Και είπαμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δεξαμενή με οικογένειες που μπορούν να πάρουν ένα παιδί. Εμείς θα κάνουμε όλες τις νομικές και άλλες διαδικασίες, ούτως ώστε να μην περάσει καν από τα χέρια μας, να πάει κατευθείαν στην αγκαλίτσα μιας οικογένειας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, κάποιες περιπτώσεις όμως που έχουμε, βεβαίως έχουμε και βρεφονιπιοκόμους mm-hmm. και έχουμε και παιδαγωγούς και μάλιστα δεν πρέπει λέει, να έχουμε παιδαγωγούς. Γιατί ο παιδαγωγός πρέπει να έχουμε κάτι άλλο, κοινωνικούς λειτουργούς. Οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν έχουν την έννοια της. Είναι θέμα ανθρώπου βέβαια, αλλά δεν έχουν γενικότερα την έννοια της φροντίδας. Mm-hmm. Αυτό είναι περισσότερο και αυτό που διαπιστώσαμε το επάγγελμα το καλύτερο σε αυτό. Είναι οι παιδαγωγοί που έχουν σπουδάσει, οι παιδαγωγικοί, έχουν μπει σε μια διαδικασία τέλος πάντων και κανονικά για να διαλέξουν αυτό το επάγγελμα πρέπει να νοιάζονται περισσότερο για το παιδί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς έχετε και κοινωνικούς λειτουργούς και βρεχοκόμους, έχετε και είστε συμβεβλημένοι και με νομικούς και με γιατρούς που προσέχουν τα παιδιά. Σωστά. Όχι, ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά. Εσείς επίσης κύριε Γιαννόπουλε, στηβάζετε παιδιά σε ένα δωμάτιο. Τα παιδιά που είναι σε ένα δωμάτιο ναι. είναι μερικές φορές μπορεί να είναι και δύο κουκέτες με τέσσερα παιδιά. Μάλιστα. Τα μικρά, όχι τους εφήβους. Mm-hmm. Σε άλλο σπίτι μας βέβαια είναι δύο παιδιά σε ένα δωμάτιο. Μάλιστα. Σε άλλα σπίτια που είναι μικρότερα μπορεί να είναι περισσότερα, αλλά όχι όμως οι εφήβοι. Mm-hmm. Εννοώ, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Για ευνόητους λόγους. Σωστά. Χωριστά βέβαια τα κορίτσια τα αγόρια. Για ευνόητους λόγους, βέβαια. Και παίρνουμε αδέλφια. Και mm. δεν χωρίζουμε τα αδέλφια. Είναι να πούμε όμως γιατί το. Να το, μην το ξεχάσουμε. Παρακαλώ. Περίπου 19 άτομα προσωπικό mm-hmm. για 20 παιδιά. Μάλιστα. Που είναι παιδαγωγοί, γιατί ξέρετε, κάτι πρέπει να καταλάβουν κάποιοι που αγαπάνε τα παιδιά, υποτίθεται σε αριθμούς και δεν τα αγαπάνε στην ουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν βάρδιες κατά τη διάρκεια της 24ωρου για να μην καίγονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Γιατί αν δουλέψεις παραπάνω από ένα mm-hmm. ωράριο mm-hmm. και όσο και να αγαπάς τα παιδιά στο τέλος τρελαίνεσαι και θέλεις αρχίζεις και γίνεσαι περίεργος και καμιά φορά μπορεί να γίνεις και κακοποιητικός. Υπάρχει φορέας αυτή τη στιγμή που τον έχουν ανεβάσει στα ουράνια και συνεργάζονται και κάνουν πράγματα κλπ. Που κρατάνε μια γυναίκα έστω και με 7 παιδιά και 15 μέρες χωρίς να παίρνει ρεπό. Μάλιστα. Δεν αντέχεται αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν έχει σημασία. Υπάρχουν λοιπόν οι κοινωνικοί λειτουργοί που βοηθάνε και τους παιδαγωγούς, βοηθάνε τις διαδικασίες. Υπάρχουν και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν ορίζεται, το κάνουμε εμείς γιατί έτσι πρέπει να είναι. Και να μην μας το ορίσει, δηλαδή δεν το κάνουμε γιατί δεν μας το ορίζει. Δεν πάμε να γλιτώσουμε χρήματα. Πάμε να γλιτώσουμε ψυχές. Έχουμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς που βοηθάνε τα παιδιά για να τα ενισχύσει όταν έρχονται τα παιδιά σε εμάς, ειδικότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν είχαν καλή εκπαιδευτική ζωή
στο σπίτι τους εκεί που ήταν, τα κακοποιούσαν, τα παραμιλούσαν. Άρα λοιπόν ο εκπαιδευτικός μαζί με τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, είτε του δημοτικού, είτε του γυμνασίου, είτε προετοιμασία για το πανεπιστήμιο, καλύπτουν τα παιδιά όλα σε εκπαιδευτικό, σε εκπαιδευτικό τομέα. Υπάρχουν οι οδηγοί, οι οποίοι πηγαίνουν τα παιδιά σε διάφορες εκδηλώσεις και διαδικασίες. Ποιος φορέας έχει όλη αυτή την υποδομή? Και βάζει λοιπόν τη λίστα, προσέξτε, αφού το είδατε λοιπόν, βάζει τη λίστα. Πρέπει να υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει εκείνο, το μόνο, το χαμόγελο που λέτε. Μα γι' αυτό σας ρώτησα ένα-ένα για τα επιχειρήματα που παραθέτει η κυρία Υπουργός. Ναι, αλλά δεν λέει το χαμόγελο όμως, προσέξτε, ναι. Αν το προσέξετε καλά, δεν λέει το χαμόγελο. Mm-hmm. Λέει γενικά, αφήνει όμως για κάποιον, αν δεν πέσατε εσείς αυτή την παγίδα, το περνάει με ένα τέτοιο τρόπο που να λέει ότι το χαμόγελο, αφού δεν δέχεται το χαμόγελο, παρά πει όλα αυτά που τα λέμε, δεν τα δέχεται. Δεν δέχεται ελέγχους. Αυτό είναι το αφήγημα, κύριε Γιαννόπουλε, και από ό,τι είδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από τα υποστηρικτικά μηνύματα που έχετε, έχω δει και πάρα πολλούς οι οποίοι κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, γιατί δεν δέχεται, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση από τα λεγόμενα της κυρίας Υφυπουργού, ότι δεν δέχεστε τον έλεγχο. Όχι, δεν είναι τα λεγόμενα, τελικά το είδα. Είπε, γιατί να μην δέχονται τον έλεγχο. Mm-hmm. Την άλλη, σε εμάς κατηδίαν έλεγε ότι είσαστε φορέας που έχετε περισσότερους ελέγχους. Έχουμε τους ορκωτούς ελεγχτές στα στεγιάντα οικονομικά. Έχουμε συνέχεια ελέγχους από την περιφέρεια. Χθες, μόλις, σε ένα σπίτι μας στην Αθήνα, είχαμε έλεγχο από την περιφέρεια 5 ώρες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν να μας πούν συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και τη φροντίδα στα παιδιά σας, αλλά και συγχαρητήρια για όλες τις διαδικασίες που τις τρείτε απόλυτα. Και όταν έφευγαν, λένε, για πείτε τους να έρθουν να μας πούνε εμάς πόσο πρέπει να έχουν παράδειγμα τους χώρους και τα σπίτια του χαμόγελου κάποιοι άλλοι. Ερώτημα, κύριε Γιαννόπουλε, παρακαλώ. Τα σπίτια σας κτηριακά έχουν αδειοδοτηθεί, πληρούν τις προδιαγραφές? Ναι, έχουν αδειοδοτηθεί, εκτός από ένα. Εκτός από ένα ή δύο, τα οποία είναι του κράτους και τα οποία δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν καν νευρικό γέλιο, συγγνώμη, δεν έχουν καν τίτλους ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Και μάλιστα. Το σπίτι του Φίνικα που είμαστε τώρα εδώ πέρα ήταν ακατάλληλο. Είχε φτιαχτεί ειδικά για παιδιά από το Υπουργείο Εργασίας, τότε ήταν Ευρώνιας, και με το ΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποτίθεται θα φιλοξενούσε παιδιά. Το πήραμε λοιπόν, μας το δώσαν και τους ευχαριστήσαμε, γιατί ήταν πολύ σημαντικό, και διαπιστώσαμε ότι ήταν ακατάλληλο για τα δικά μας στάνταρ για να λειτουργήσει για παιδιά, και το αλλάξαμε. Να φανταστείτε, είχε air condition μόνο στα γραφεία των διαφόρων εκεί κρατούντων, εκεί κρατοκέντρων. Στα παιδιά μέσα δεν είχε air condition. Μάλιστα. Δεν γινόταν. Έτσι λοιπόν, τα σπίτια αυτό δεν μπορεί να διοδοτηθεί, θα με σπετάξουν έξω. Και θα πάρει μπάλα και όλο το χαμόγελο, αυτό θέλετε να πείτε. Όχι το συγκεκριμένο. Okay. Ας πούμε για το ένα σπίτι, mm-hmm. αυτό το σπίτι, και τι θα γίνει, θα έρθει να το λειτουργήσει το κράτος, mm-hmm. θα είναι νόμιμο το κράτος. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε, τραγελαφικό. Οπότε, αυτό που έχουμε καταλήγουμε, εάν τυχόν είμαστε, δεν τηρήσουμε τις προδιαγραφές, τις οικοδομικές που λέει, 6 μπάνια, mm-hmm. 20 τετραγωνικά, 20. Δηλαδή, με συγχωρείτε, συγγνώμη, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου, κύριε Γιαννόπουλε. Σας έχουν παραχωρηθεί σπίτια για το έργο σας, τα οποία βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται, ξέρετε. Τα μπάνια λοιπόν μπορεί να είναι 3. Εσείς πρέπει να γκρεμίσετε και να φτιάξετε 5 μπάνια, ας πούμε. 6 μπάνια. 6 μπάνια. Η κουζίνα που λειτουργεί, ας πούμε, είναι 15 τετραγωνικά. Σύμφωνα με την κυρία Υφυπουργό, πρέπει να είναι 20 τετραγωνικά. Εσείς τι πρέπει να κάνετε, να φτιάξετε, να γκρεμίσετε τείχους, να κάνετε 20 τετραγωνικά? Σου δίνω και ένα χρόνο τη δυνατότητα. Δηλαδή, το σπίτι στο Αίγιο που είναι ένα παλάτι, το έφτιαξε και η Αρβανίτη, 800 τετραγωνικά, που είναι 3 κτίρια. Μάλιστα. Αλλού τα μικρότερα παιδιά, αλλού τα κορίτσια, αλλού τα αγόρια, σε διαφορετικά κτίρια. Μάλιστα. Έχει κουζίνα 15 τετραγωνικών. Παράνομη. Εγκρεμίστε το, κύριε Γιαννόπουλε. Πρέπει να γκρεμίσουμε, γιατί μιλάει για τείχους. Τα παιδιά, λέει, και άρχισε να έλεγε, αν προσέξατε, τα παιδιά, λέει, δεν μπορεί να είναι 15 παιδιά σε ένα δωμάτιο. Ναι. Εγώ γι' αυτό σας ρώτησα αν στη βάζετε παιδιά. Είναι στα μιλήσια, είναι κάποιο μεγάλο δωμάτιο
που είναι κάποια αγόρια περισσότερο ή ένα άλλο δωμάτιο που είναι κάποια μικρούλακια περισσότερα. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, τις σχολικές αίθουσες που στηβάζονται γύρω στα 30 παιδιά, 27-30 παιδιά. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Ξέρετε τι απάντησαν τα παιδιά μας και λέω στους ακροατές σας να δουν τι είναι στο Facebook η συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Ξέρετε τι απάντησαν. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την πολυτέλεια για να μπορούμε να ζούμε με ανθρώπους. Είδα την συνέντευξη, κύριε, τρίωρη περίπου, κύριε Γιαννόπουλε, στο YouTube την παρακολούθησα. Δεν την παρακολούθησαν πολύ γιατί ήταν πολύ μεγάλη και ήταν πολύ δύσκολη. Άρα θέλω να σου πω, ζουν λοιπόν κάποιοι που δεν το είδαν, να ζουν λοιπόν τι λέγαν τα παιδιά. Και τώρα πριν λίγο με πήρε, καλά, πρέπει να σας πω, τα ανήλικα παιδιά με παίρνουν από όλη την Ελλάδα, άλλοι σπουδάζουν, άλλοι μαμάδες, άλλοι είναι μαμάδες κλπ. Και μου λένε, είμαστε, τι θέλετε να κάνουμε, πού θέλετε να πάμε, τι θέλετε να γίνει. Είμαι τόσο περήφανος για τα παιδιά. Με πήρε η Γιώτα πριν λίγο, που η οποία σπουδάζει και τελείωσε, μάλλον. Όχι, μάλλον τελείωσε από τα Ιωάννινα. Και τώρα είναι Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι και τα ίδια τα παιδιά έχουν αναστατωθεί, κύριε Γιαννόπουλε, με όλο αυτό το θόρυβο, έτσι. Τα παιδιά, και ήμουνα και σήμερα στο Φοίνικα και του έλεγα, γιατί του μιλήσαν οι άνθρωποι ειδικοί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση το χαμόγελο να έχει πρόβλημα. Εσείς δεν πρόκειται να σας πειράξει κανένας, γιατί είναι ο κύριος Κώστας. Και αυτό φοβάμαι, μην κλατάρω και αποδείξω στα παιδιά ότι τελικά δεν ήμουν τόσο δυνατός όσο φαινόμουν, γιατί σήμερα κλάταρα. Δηλαδή σήμερα με αυτό που έγινε, που με βάλανε σε μια διαδικασία να πω πράγματα. Το είδα, κύριε Γιαννόπουλε, και είναι λυπηρό πραγματικά. Πραγματικά. Γιατί μου πέφτανε πάνω και δεν με αφήνανε να κάνω. Ήμουνα που ήμουν ασυγχυσμένο και δεν με αφήνανε να μιλήσω. Οπότε ξαφνικά με έπιασε μια δυσκολία να μπορέσω να το χειριστώ και έφτασα εκεί που έφτασα, που στη ζωή μου δεν το έχω ξανακάνει, δεν το έχω ξαναπάθει. Σε προσωπικές στιγμές, βέβαια εντάξει, αλλά εδώ δεν είναι προσωπικές στιγμές, είμαι δημόσια πλέον και αισθάνθηκα τη φρίκη και μετά πήγε πίεση 20, μετά γιατί ο γιατρός φοβήθηκε, είπε να με σταματήσει. Και πέρασα κάποιες δύσκολες στιγμές και θα προσπαθήσω, λέω, αυτό που φοβήθηκα όμως είναι να μην αισθανθούν τα παιδιά ότι ο κύριος Κώστας δεν είναι δυνατός για να προστατεύσει μαζί με τους άλλους ανθρώπους τους την δική τους αξιοπρέπεια. Και όταν με πήρε 16χρονη από το Περιστέρι να μου πει ότι κύριε Κώστα, εγώ 13χρονο κατάφερα και έφυγα από μια φρίκη. Mm-hmm. Εδώ είναι τα παιδιά μου, τα αδέρφια της εννοούσε τα άλλα παιδιά. Εδώ είναι οι άνθρωποι που με αγαπάνε. Εδώ είναι το σπίτι μου που είναι μια χαρά. Μπορεί να είναι μικρότερο και μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι από τα σπιτένια μέσα στη γειτονιά. Που είναι ένα από. Είναι ακατάλληλα κατά την άποψη των νέων κτηριακών. Γιατί έχουμε πάρει άδεια. Γιατί έχει ελεγχθεί η διαδικασία από το Δήμο και την Περιφέρεια. Λοιπόν, η Άρτεμις λοιπόν μου έδωσε κουράγιο και μου είπε: Μην ανησυχείτε. Εμείς είμαστε εδώ. Να σας στηρίξουμε. Αυτό είναι το χαμόγελο. Πρέπει να σας κατέβασε την πίεση λοιπόν. Να σας έκανε να νιώσετε καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαννόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολλά όμως. Έχει βάλει αυτά τα λεγόμενα τρολ, γιατί είναι βαλτά πλέον. Έχει βάλει να ψυχοφαντούν πλέον το χαμόγελο. Τι φοβάται, κάτι γίνεται. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Καταγγείλατε ότι πίσω από τις αποφάσεις κρύβονται οικονομικά συμφέροντα, κύριε Γιαννόπουλε. Αφήσατε ευθείες αιχμές κατά της Υφυπουργού ότι κάνει συνεργασία με παράρτημα διεθνούς φορέα για την παιδική προστασία που υπάρχει και πολύ χρήμα από πίσω. Αυτό ακριβώς είπατε. Συνδυασμός λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, αν το δει κάποιος, και θα αποφύγω να προχωρήσω γιατί με απείλησε με, και δεν το κάνω γι' αυτό περισσότερο για να μην κάνω το παλικάρι, με απείλησε με μήνυση. Πίσω λοιπόν, αν παρακολουθήσει κάποιος μια πορεία ενός λεγόμενου, γιατί εμείς συνεργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο, ενός λεγόμενου εθνικού διεθνούς οργανισμού που όμως τοπικά λειτουργούν με Έλληνες και με διάφορους ανθρώπους, αν πάρει την ιστορία και πάει πιο πίσω και δει κάποιος τι γινόταν πιο πίσω και δει ποιοι συνεργαζόντουσαν μαζί τότε, ποιοι συνεργάζονται τώρα, με ποιους και πώς, και επικαλείται η κυρία Μιχαηλίδου αυτούς τους ανθρώπους σαν θεσμούς. Είναι θεσμός δηλαδή αυτός ο φορέας, είναι θεσμός ένας άλλος... Καλά, η αλήθεια είναι ότι η λέξη θεσμός έχει ευτελιστεί από δεκαετίας και πλέον. Εμείς δεν είμαστε θεσμός, είμαστε ένας εθελοντικός οργανισμός που τον έχουν κάνει θεσμό ο κόσμος στην ψυχή του. Και τον θεωρούν ότι αν πάρω το χαμόγελο θα βρω λύση. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη. Βέβαια. Όταν δεχόμαστε 250.000 κλήσεις στη γραμμή, γιατί προσέξτε ποιο είναι το επόμενο χτύπημα, και δέχεται τη γραμμή της κυρίας Μιχαηλίδου, το λέω έτσι πλέον
για τα κατάτια που έχει καταντήσει όλο αυτό. Mm-hmm. Που βοηθήσαμε να γίνει κάποια στιγμή και εκπαιδεύσαμε τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα, δεν θεωρούμε ανταγωνιστικό τίποτα. Όσο πιο πολλά υπάρχουν, ποιοτικά όμως, όχι δίθεν φω, mm-hmm. δέχεται 800 κλήσεις το χρόνο. Μάλιστα. Όσα δεχόμαστε την ημέρα. Εκεί λοιπόν μας κάλεσε μια μέρα και μας είπε θα μπουν όλες οι γραμμές κάτω από μια ομπρέλα. Mm-hmm. Και λέω είναι δυνατόν, η γραμμή μας έχει πιστοποιηθεί στην Ευρώπη και βγήκε πρώτη μαζί με τη Μεγάλη Βρετανία από όλες τις γραμμές της Ευρώπης. Σωστά. Θα τις βάλετε με τους μπακάλιδες και τους μανάβιδες που κάνουν δήθεν ότι έχουν γραμμή και τα παίρνει τηλέφωνο, δεν σου απαντάνε. 12 δευτερόλεπτα, 7 με 12 δευτερόλεπτα μέσω ώρα αναμονής. Άρα μετά τα σπίτια, το επόμενο είναι τα άλλα ποιοτικά, οι ποιοτικές δράσεις του χαμόγελου να χτυπήσει. Μιλήσατε για δαμόκλειο σπάθη, που κύριε Γιαννόπουλε, τι ακριβώς εννοείτε? Ότι... Αυτό που σας λέω τι είναι. Δαμόκλειο σπάθη για να μας έχει κάτω από τον περιβόητο νομοσχέδιο. Υπομοιρία εννοείτε δηλαδή. Βέβαια, δαμόκλειο σπάθη είναι αυτό, αυτή είναι η έννοια νομίζω, και δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιώ λάθος. Ότι θα σου πάρω το κεφάλι την πρώτη στιγμή που θα βρω κάτι ή θα δω κάτι που δεν το έχει τηρήσει βάσει αυτό που λέω. Και μας κάνει χάρη να μας αφήσει δήθεν, εντάξει τώρα θα σας αφήσω εκείνο, θα σας αφήσω το άλλο, να έχουμε δηλαδή να μας βήσει την κλίση δηλαδή με λίγα λόγια. Mm-hmm. Και λέμε αφού είναι νόμιμο, αφού το νόμος λέει αυτό, εσύ θα κάνεις παρανομία? Είναι δυνατόν? Και να έρθει μετά κάποιο άλλο, μου λέει ένα συνάδελφό, και να έρθει μετά κάποιο άλλο και να έρθει κάποιο δημόσιο υπάλληλο και να πει δεν το τηρείτε. Σας βάλω πρόστιμο και σας κάνω αυτό και εκείνο. Δεν θα επικαλεστούμε εμείς, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε εμείς ότι έχουμε την υπουργό ή τον υπουργό μέσων, γιατί δεν δέχεται ο έλεγχος, είναι υπεράνω μέσων κανονικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κάποια τραλιαγγελαφικά πράγματα που, όπως έλεγε ο κ. Μαρκής, mm-hmm. είναι η κατάλυση καθένια συνταγματικού και δικαίου. Μάλιστα. Τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, για την συνέχεια? Άκουσα ότι περιμένετε την επιστροφή και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Περιμένω. Μου είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης που συναντηθήκαμε μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Ο οποίος σας είπε, αν δεν απατώμε, όχι, το διαβάσαμε, έγινε γνωστό αυτό, ότι να σταματήσει το θέμα να βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι να επιστρέψει ο Πρωθυπουργός. Έτσι δεν σας είπε? Θα σταματούσε. Και την επόμενη μέρα έχει κανονίσει σε όλα τα μέσα ενημέρωση να βγει. Μάλιστα. Όταν λοιπόν μας πήρανε τα μέσα ενημέρωση, είπαμε, του στέλνω καταρχάς ένα mail και του λέω δεν τηρούμε τη συμφωνία, γιατί διαπιστώσαμε ότι τελικά σκοπός ήταν να αποδυναμωθεί και να κατακεραυνωθεί το χαμόγελο με επίθεση άνηση και βρώμικη. Γιατί βρώμικη είναι η επίθεση, όταν σου λέει ότι εισπράτεται και επιδοτήστε με 26 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Τι, 26 εκατομμύρια ευρώ? Τρελαίνεσαι και mm-hmm. λες και εγώ τρελάθηκα όταν το είπε. Mm-hmm. Και λέω μισό λεπτό, τι λέτε? Καταρχάς ό,τι έχουμε, ό,τι οικονομικά έχουμε από τους, ελέγχονται από τους Ernst & Young, mm-hmm. δημοσιοποιούνται στο site. Αν μπείτε δηλαδή θα το δείτε όλα εκεί. Είναι γεγονός, υπάρχουν, είναι γεγονός, ναι. Και εκεί λοιπόν βρήκε, τι βρήκε κάποιος δικός της έτσι έξυπνος, βρήκε τον ιστολογισμό, το ενεργητικό του ιστολογισμού που μέσα είχε την διαθήκη του Τιτάνια, που ήταν ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια που ήταν για να γίνουν διάφορες κτηριακές και άλλες διαδικασίες βάσει έτσι της ανάγκης που έχει η διαθήκη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πιάνει ένα χρόνο που υπάρχει μια διαθήκη mm-hmm. και λέει ότι επιδοτούμαστε με 26 εκατομμύρια, γιατί αυτό ήταν το ενεργητικό. Δεν ξέρουν να διαβάσουν καν ισολογισμό. Δηλαδή, ή τον διαβάζουν και... όπως θέλουν. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Σωστό. Είμαι λίγο αφελής. Και τελικά το έκανε με ένα τέτοιο τρόπο που τρελάθηκα. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι την καθαρότητα της λειτουργίας του χαμόγελου την γυρίζουν για να την γυρίσουν σε συκοφαντία. Και λένε οι περίεργοι, τι φοβάται ο Γιαννόπουλος? Ναι, είναι αλήθεια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Μα δεν φοβάμαι τίποτα και δεν φοβάται τίποτα το χαμόγελο, γιατί ελέγχεται κατά τόσο. Και προκαλούμε τους ελέγχους, όχι μόνο τους ελέγχους, και προκαλούμε και την καινούργια νομοθεσία. Βλέπετε, δεν λειτουργεί σύνομα ή μάλλον συντονισμένα μια κυβέρνηση, γιατί οι πρώτοι που πιστοποιήθηκαν με ένα αυστηρό νόμο στο μεταναστευτικής mm-hmm. ήταν ο πρώτος που είναι το χαμόγελο. Σωστά. Με πολύ αυστηρές φωτογραφίες. Mm-hmm. Η ίδια μας έχει πιστοποιήσει
στους 3 βαθμούς ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Εργασίας για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, τώρα το θυμήθηκα, και τριτοβάθμια φροντίδα. Το κυριότερο είναι όμως αυτό που έγινε με την κυβέρνηση τελευταίως, που είναι πιο αυστηρός νόμος, που έχουμε συμβάλει και εμείς να είναι αυστηρός ο νόμος. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις νομοθεσίες αυστηρές και επιστοποιείς κάποιον, μετά τον βγάζεις και τον βγάζεις έκθετο. Άρα η επιστοποίηση και όλα αυτά που έκανες ήταν ψεύτικα. Δεν λέει βέβαια off the record, όταν υπάρχει συζήτηση, λέει ότι το χαμόγελο είναι το πιο ποιοτικό. Όμως on the record λέει, αφήνει υπονοούμενα τα οποία κάποιος μπορεί να το πάρει όπως θέλει. Κύριε Γιαννόπουλε, έχετε την καλησπέρα, την εκτίμηση και το σεβασμό από την κυρία Νανά Τσούμα. Είναι θελόντρια μαζί σας πάρα πολλά χρόνια, βοηθάει στο έργο σας. Είναι και συνεργάτης δική μας εδώ στο Spirito Web Radio. Η Νανά, είχαμε επικοινωνία τότε στην ΕΡΤ. Ακριβώς η κυρία Τσούμα, ναι, η Νανά η Τσούμα. Ναι. Η Νανά... Σας ακούει, σας στέλνει την καλησπέρα της, την εκτίμησή της και το σεβασμό της. Και εγώ, και όταν ταξίδευα έτσι στην Εθνική Οδό και την άκουγα, έπαιρνα τηλέφωνο να της πω τους χαιρετισμούς μου. Και στη συνέχεια έγινε συνοδοιπόρος στο χαμόγελο. Ναι. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν η Νανά περισσότερο από το καθένα τι σημαίνει χαμόγελο του παιδιού. Το δήλωσε και δημόσια, έκανε και δημόσια ανάρτηση η κυρία Τσούμα, κύριε Γιαννόπουλε. Και σας ρωτάει, έχει και ερώτηση, τι πιστεύει ο κύριος Γιαννόπουλος, λέει, υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από τον διωγμό του χαμόγελου? Είναι η τρίτη φορά που υπάρχει διωγμός. Τις άλλες δύο φορές τα καταφέραμε και τελείωσε με έναν ανώδυνο τρόπο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται διωγμός, γιατί ενοχλούμε από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Βγαίνουν αυτά τα φιντάνια ή αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει μια κατάσταση όπου το τελευταίο διάστημα το χαμόγελο ήταν πίσω από όλες τις υποθέσεις εκείνες τις σοβαρές που χάθηκαν ζωές παιδιών, μπάτρα, με οτιδήποτε άλλο, το οποίο είχε κάνει καταγγελίες. Ο κόσμος έχει κάνει κέντρο αναφορά στο χαμόγελο πλέον. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Γιαννόπουλε. Αυτό, αγαπητοί μου Νανά και εσείς, ήθελα να πω ότι τελικά δεν αρέσει σε κάποιους που δεν μπορούν να το κάνουν και δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί σκοπός είναι πώς θα ανεληφθούν είτε πολιτικά είτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν έχω καμιά ανάγκη προσωπικά σαν άτομο ούτε το χαμόγελο να ανεληφθεί σε κάτι άλλο εκτός από το να ανεληφθούμε τις δυνατότητες των παιδιών, αν το πω σωστά. Των παιδιών να επιβιώσουν. Έτσι λοιπόν δεν θα γίνουμε πολιτικοί, δεν θα προχωρήσουμε να πάρουμε ψήφους, αλλά δεν κοιτάμε. Αν δεν στραπατσαριστούμε, στραπατσαρίστηκα για πρώτη φορά και μάλιστα το είπα και στον κύριο Γεροπετρίτη. Ήμουν επιχειρηματίας, φτασμένος, με αξιοπρέπεια κλπ. Προσπαθείτε να μου τη στραπατσάρετε αυτή την αξιοπρέπεια, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι ότι από αυτές τις διαδικασίες παθαίνω τίποτα άλλο και δεν με νοιάζει και να πάθω κάτι, γιατί δεν έχω πλέον κάτι να περιμένω για τον προσωπικό μου, για την προσωπικό μου εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν θα αφήσω το χαμόγελο να το στραπατσάρετε. Και αυτό είναι θα το καταλάβουν μόνο αν με πάρουν σηκωτό και φύγω από τη ζωή. Μόνο τότε θα μπορέσουν ενδεχομένως, αλλά και πάλι υπάρχουν κάποια πνεύματα που και από εκεί δουλεύουν, από εκεί ψηλά που είναι. Συγγνώμη που είμαι λίγο σπούκι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι ανθρώπινο, ξέρετε, όπως και η αντίδρασή σας, κύριε Γιαννόπουλε. Και αυτό είναι ίσως που την κάνει και πιο αληθινή κατά τη δική μου την άποψη. Οι πολύ στημένες απαντήσεις και οι υπεράνω συμπεριφορές δείχνουν άλλα πράγματα. Οι αυθόρμητες συμπεριφορές, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ. Αυτό έχω μάθει στα χρόνια, τα 40 που κάνω δημοσιογραφία. Να τα χιλιάσετε. Όχι δημοσιογραφία, όχι δημοσιογραφία. Τα χρόνια. Ναι, μου λένε κάνω το δίκαιο μου έτσι. Αλλά τελικά αυτό που εισέπραξε, αυτό που λέτε, το εισέπραξε από τον κόσμο που μας αγαπάει. Γιατί υπάρχουν οι άλλοι που τελικά δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι αυτοί που ψάχνουν να βρουν κάτι για να σε χτυπήσουν. Οπότε ό,τι και να κάνεις, είτε έτσι είσαι, είτε νεαρός είσαι, είτε έντονος είσαι, θα ψάξεις κάτι να σε χτυπήσει. Οπότε συνεχίζουμε με την αγάπη μας. Ας κλείσουμε λοιπόν έτσι αισιόδοξα. Δεν πτωείστε, σας θέλουμε εκεί, τα παιδιά σας χρειάζονται εκεί.
να χαρίσετε και να χαρίσουμε όλοι μαζί όπως κάθε χρόνο όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα στα παιδιά μαζί με όλους τους φίλους που μας ακούνε, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται, να θυμόμαστε και το σλογανάκι, έτσι. Να σας ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά, που ήσασταν μαζί. Ευχαριστώ για την υποστήριξη γενικότερα. Και θα παρακαλέσω να παραμείνετε λίγο στην γραμμή μας, ανοιχτή εσείς, κύριε Γιαννόπουλε. Κυρίες και κύριοι, εγώ σας έχω μουσική ανάσα, μην μου φύγετε, πάω και έρχομαι, έτσι. Spirto Web Radio.